Γεια σας φίλες μου, είμαι η Εύη και σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Άλλο ένα βιντεάκι χριστουγεννιάτικο, είναι ένα χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Να σας πω ότι έψαξα πάρα πολύ, υπάρχουν πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα δέντρα, ήθελα όμως να βρω το πιο εύκολο και πιο γρήγορο. Βρήκα λοιπόν αυτό, ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου. Έχω πάρει δύο νήματα σε πράσινους τόνους. Το ένα είναι αλεζέ λάναγκολ, το άλλο είναι ένα άλλο βαμβακερό. Δεν έχει σημασία τι νήμα θα χρησιμοποιήσετε, θα πάρετε το ανάλογο βελονάκι και ό,τι συνδυασμό θέλετε εσείς. Μπορείτε να το κάνετε μονόχρωμο, μπορείτε δίχρωμο. Μια πολύ ωραία ιδέα θα ήταν ένα νήμα μπατίκ σε πράσινους τόνους, οπότε μόνο του να κάνει τα διαφορετικά νερά ή ακόμα και ένα άσπρο δεντράκι. Εγώ λοιπόν πήρα αυτά τα δύο και έχω κάνει αυτή τη διχρωμία. Βελονάκι νούμερο 3,5, γιατί ήθελα σφιχτή τη βουλιά μου. Αυτό λοιπόν είναι, το μέγεθός του είναι αυτό. Κάπου 10 εκατοστά ύψος έχει. Εάν θέλετε μικρότερο δεντράκι, θα αφαιρέσετε δίσκους από την κάτω πλευρά, θα σας δείξω πώς. Εάν θέλετε μεγαλύτερο, θα προσθέσετε μεγαλύτερο μέγεθος δίσκους από κάτω. Θα σας δείξω στην πορεία τι εννοώ. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι έχω κάνει. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι που έχω πλέξει και έχω αφήσει μια πολύ μεγάλη ουρά σε αναμονή με βελόνα, γιατί θα μου χρειαστεί για να ενώσω το δέντρο μου. Και πάμε να δείτε. Όλοι μου οι δίσκοι είναι τοποθετημένοι με την καλή πλευρά προς τα κάτω. Ένας, δύο, τρεις δίσκοι σε αυτό το μέγεθος. Ένα, δύο, τρεις στο επόμενο μέγεθος. Άλλο ένα μέγεθος, ακόμα μικρότερο. Πάμε, ένα, δύο, τρεις δίσκοι πιο μικροί. Το επόμενο μέγεθος και το τελευταίο. Κάθε μέγεθος λοιπόν είναι πλεγμένο επί 3 φορές. 18 κομμάτια έχω πλέξει εγώ και ένα το τελευταίο πάνω-πάνω. Αφού σας εξηγήσω τι κάνουμε, εκεί αποφασίζετε αν θέλετε να αφαιρέσετε ένα στρώμα από 3 δίσκους ώστε να γίνει μικρότερο ή να προσθέσετε άλλη μία τριάδα σε μεγαλύτερο μέγεθος ώστε να κάνετε ακόμα μεγαλύτερο δεντράκι. Επειδή το δέντρο ήθελα να το κάνω δίχρωμο, ξεκίνησα και έπλεξα το πρώτο κομμάτι. Πήρα το επόμενο χρώμα, έπλεξα αυτό. Γύρισα πίσω στο πρώτο. Τους έστεινα λοιπόν τους δίσκους μου τον ένα πάνω στον άλλον, ώστε κάθε φορά να παίρνω το σωστό χρώμα και να κάνω τις εναλλαγές και να βλέπω και το μέγεθος, πόσο με ευχαριστεί εμένα να είναι το δέντρο μου. Εναλλάξει λοιπόν πήγα τα χρώματα. Κάθε κομμάτι που έπλεκα το τοποθετούσα έτσι πρόχειρα το ένα πάνω στο άλλο. Να σας πω ότι ο λόγος που τοποθετούμε την καλή πλευρά προς τα κάτω είναι γιατί τα πέταλα που πλέκουμε έχουν την τάση να γυρνάνε προς τα έξω. Εμείς λοιπόν επειδή θέλουμε η φορά να είναι προς τα κάτω όπως είναι του δέντρου, τοποθετούμε και τους δίσκους μας ανάποδα. Αποφάσισα λοιπόν ότι εμένα αυτό το μέγεθος μου αρκεί. Έπλεξα και το τελευταίο κομματάκι που είναι μόνο και μόνο για να έχουμε ουρά και να τους ενώσουμε. Και πριν το συναμολογήσουμε μαζί, πάμε να σας δείξω τι κάνουμε. Θα πάρω ένα διαφορετικό νήμα για να κάνω ένα δείγμα. Ξεκινάω από το μαγικό μου κύκλο που τυλίγω το νήμα γύρω από τα δάχτυλα, δημιουργώ ένα χ στην πάνω πλευρά, μπαίνω κάτω από το νήμα, παίρνω το πάνω νήμα έξω, στρίβω μία φορά το βελονάκι μου και παίρνω νήμα για να κάνω μία φιλιά να ασφαλίσω τον κύκλο μου. Βγάζοντάς το, κρατάω πάντα το διπλό νήμα από την αριστερή πλευρά. Ξεκινάω και πλέκω επάνω του άριχτα. 6 άριχτα θα κάνουμε μέσα στο μαγικό κύκλο.
Τραβάω καλά την ουρά μου για να το σφίξω. Θα μπω στο πρώτο άριχτο με βουβό. Και πάντα, αν με παρακολουθείτε, θα έχετε δει ότι εγώ τις ουρές τις πλέκω μέσα, για να μην μου λασκάρει και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Μία λυσίδα στον αέρα και στον ίδιο αυτό πόντο, στο άριχτο δηλαδή που έκλεισα, στο βουβό, κάνω δύο άριχτα. Συνεχίζω και κρατάω την ουρά μου μέσα και δεν έχω να στερεώνω μετά και το σταθεροποιώ. Σε κάθε πόντο δύο άριχτα, οπότε στο τέλος της σειράς μου θα έχω 12 άριχτα. Έφτασα στο τέλος και μπαίνω στον πρώτο πόντο της σειράς και κλείνω με βουβό. Έχω ξεκινήσει λοιπόν το δίσκο μου. Θα σας δείξω το μεγάλο μέγεθος, το μέγεθος δηλαδή που ξεκίνησα εγώ, και από εκεί και πέρα εσείς κρίνετε εάν θα ξεκινήσετε από αυτό το μέγεθος, από μικρότερο ή μεγαλύτερο. Παίζει βέβαια ρόλο και το τι νήμα θα χρησιμοποιήσετε, γιατί μπορεί τις ίδιες ακριβώς σειρές να τις κάνετε και να σας βγει πολύ μεγαλύτερο ή πολύ μικρότερο. Ξεκινάω λοιπόν την τρίτη μου σειρά με ένα άριχτο στον πρώτο πόντο, δύο άριχτα στον επόμενο. Ένα άριχτο, δύο άριχτα. Όπως πλέκουμε όλους τους κύκλους, όπως έπλεξα και το ρόδι που σας έδειξα, το ίδιο πράγμα είναι. Η τρίτη σειρά είναι ένα άριχτο αύξηση, ένα άριχτο αύξηση. Για να είμαστε σωστές και να μην έχουμε κάνει λάθος πόντους, αφού ξεκίνησα με ένα άριχτο, πρέπει να τελειώσω με αύξηση από δύο άριχτα. Κλείνω με βουβό στο πρώτο μου άριχτο, κάνω μια λυσίδα στον αέρα, ένα άριχτο στον ίδιο πόντο, στον επόμενο πόντο ένα άριχτο και στον τρίτο πόντο αύξηση με δύο άριχτα. Η τέταρτη σειρά μου είναι δύο άριχτα, μία αύξηση. Δύο άριχτα, μία αύξηση. Για να είμαστε λοιπόν σωστοί, πάλι στον τελευταίο μας πόντο πρέπει να έχουμε αύξηση με δύο άριχτα. Κλείνω με βουβό και ολοκλήρωσα και την τέταρτη σειρά. Η πέμπτη σειρά, αλυσίδα στον αέρα, άριχτο στον ίδιο πόντο, δεύτερο άριχτο δίπλα. Τι είχαμε στο προηγούμενο, δύο άριχτα μια αύξηση. Άρα τώρα πάμε τρία άριχτα μια αύξηση. Τρία άριχτα. 2, 3, 2 άριχτα μαζί στον επόμενο πόντο για αύξηση. Έτσι συνεχίζω την πέμπτη μου σειρά. Στον τελευταίο μου πόντο πρέπει να έχω να κάνω μια αύξηση, αν όχι κάπου θα είχα κάνει λάθος, οπότε γυρίζω πίσω να το βρω. Κλείνω με βουβό για να σιγουρευτώ λίγο. Πάμε για την τελευταία σειρά. Έχω άλλη μία σειρά στο μέγεθος αυτό. Έκτη, που είναι άριχτο, όπως πάντα, ξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο και πάμε για τέσσερα άριχτα μία αύξηση. Εννοείται ότι ο πρώτος μου πόντος μετράει. Τέσσερα άριχτα, αύξηση με δύο άριχτα στον ίδιο πόντο. Σε κάθε σειρά λοιπόν το νούμερο από τα άριχτα αυξάνεται ανά ένα και μετά κάνουμε την αύξηση. Τέσσερα άριχτα στη σειρά, αύξηση με δύο άριχτα. Τελείωσα με αύξηση, άρα είμαι σωστή. Κλείνω με βουβό και έχω ολοκληρώσει το δίσκο μου για το μέγεθος αυτό που έχω επιλέξει εγώ.
Ο πρώτος μου λοιπόν και μεγαλύτερος δίσκος μου είναι με 6 σειρές. Εάν θέλετε να το κάνετε μεγαλύτερο, θα ξεκινήσετε από τον πρώτο σας δίσκο με 7, με 8 σειρές, όσο θέλετε εσείς, όσο σας ευχαριστεί. Ανάλογα λοιπόν το μέγεθος που θέλετε ή το νήμα που πλέκετε, θα κάνετε τον πρώτο σας δίσκο και αυτός καθορίζει το ύψος του δέντρου σας. Εγώ λοιπόν σταμάτησα εδώ και αφού έκανα αυτές τις 5 σειρές, πάμε για τα πεταλάκια. 6 αλυσίδες στον αέρα, μπαίνω ακριβώς στον επόμενο πόντο και κλείνω με βουβό. Με βουβό πάω και στον επόμενο πόντο και ξανασηκώνω 6 αλυσίδες στον αέρα. Στον διπλανό πόντο μπαίνω με βουβό, πάω με βουβό και στον επόμενο και σηκώνω 6 αλυσίδες στον αέρα. Έτσι δημιουργώ γύρω γύρω τα πεταλάκια μου. Στο διπλανό μου πόντο με βουβό, πάω και στο διπλανό με βουβό και ξανασηκώνω 6 αλυσίδες στον αέρα. Γύρω γύρω λοιπόν από το δίσκο κάνουμε αυτά τα πέταλα. Βλέπετε έχουν την τάση και σηκώνονται, γι' αυτό βάζουμε ανάποδα το δίσκο μας. Στο μέγεθος αυτό λοιπόν συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το μέγεθος το κάνω 3 φορές. Το επόμενο μέγεθος σταματάμε μία σειρά πριν, 3 τεμάχια. Στο πιο μικρό μία σειρά πριν, πάλι 3 τεμάχια. Το επόμενο πάλι μία σειρά κάτω, 3 τεμάχια, φτάνουμε στη δεύτερη σειρά 3 τεμάχια και το τελευταίο που απλά έχω κάνει άριχτα μέσα στο μαγικό κύκλο και γύρω γύρω έκανα πεταλάκια. Έξι σειρές, 3, 6, 18 λοιπόν, γι' αυτό σας είπα ότι έχω κάνει 18 δίσκους και να σας πω κάτι τελευταίο. Όσο μικραίνουν οι δίσκοι, επειδή δεν έχουμε μεγάλη διάμετρο, μεγάλη περίμετρο για να κάνουμε με αυτό τον τρόπο τα πέταλα, μπαίνοντας το επόμενο άριχτο με βουβό, όσο μικραίνουν λοιπόν οι δίσκοι, δεν θα κάνουμε αυτό. Αφού σηκώσετε τους πόντους που πρέπει, όταν φτάσω στους 3 τελευταίους δίσκους που είναι μικροί, αλλά και στον τελευταίο, αφού σηκώσω τις αλυσίδες στον αέρα, 5, ίσως και 6, δεν έχει σημασία, πάω και μπαίνω στον ίδιο πόντο και κλείνω με βουβό, στον ίδιο, όχι στο διπλανό που έμπαινα το σύνορα, και στον επόμενο μπαίνω με βουβό και σηκώνω πάλι τους πόντους μου. Για να μου γίνουν λοιπόν πιο πολλά πεταλάκια, μπαίνω στον ίδιο πόντο και προχωράω στον επόμενο για να σηκώσω πάλι τις καινούργιες μου αλυσίδες. Έτσι τρώω ένα πόντο που στους μεγάλους δίσκους τον έχανα, γιατί αλλιώς θα μου βγαίνουν 3-4 πέταλα σε όλο το περίμετρο. Αυτό λοιπόν το κάνουμε μόνο στα μικρά μεγέθη, για να γεμίσουν και αυτά με πεταλάκια. Αυτά λοιπόν θα είναι πιο κοντά τα πεταλάκια, ελπίζω να έγινε κατανοητή, μόνο για τους μικρούς δίσκους αυτό. Όλους μας τους δίσκους τους κάνουμε με αυτόν τον τρόπο.
και κάθε φορά που τελειώνουμε το σετ των τριών δίσκων, μειώνουμε μία σειρά μέχρι να φτάσουμε στη μία και μοναδική που θα είναι το επάνω κομμάτι. Προσέξτε στα δίχρωμα να τα στείνετε για να ξέρετε κάθε φορά τον δίσκο που θα ξεκινήσετε με ποιο νήμα θα τον ξεκινήσετε, εάν κάνετε δίχρωμο δεντράκι. Και όταν λοιπόν ολοκληρώσουμε όλα τα τεμάχια, παίρνουμε αυτό που κάναμε με τη μεγάλη ουρά. Το νήμα το έχω βγάλει εκεί στο κέντρο, στην κάτω πλευρά. Και ξεκινάω έναν τους δίσκους μου. Περνάω τη βελόνα μου στο κέντρο από τη μαγική αλυσίδα, από το μαγικό κύκλο και τους περνάω μέσα. Τους περνάω έναν μέσα και τους κατεβάζω μέχρι τον πρώτο που εκεί ασφαλίζει η δουλειά μου. Να τι, τους πέρασα όλους μέσα στο νήμα. Δεν θα τραβήξω πολύ να σφίξω την κλωστή μου, χαλαρή τη θέλουμε. Στερεώνουμε επίσης χωρίς να τραβάμε πολύ και μαζέψει πάρα πολύ το δέντρο ή στραβώσει. Και αφού στερεώσουμε το νήμα μας, είναι έτοιμο. Το δεντράκι μου είναι αυτό και είναι έτοιμο για να στολιστεί. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε πάνω, βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Εγώ για να ολοκληρώσω γρήγορα πήρα πιστόλι σιλικόνης, θερμόκολλα και αστεροειδή γλυκάνισο και περλίτσες για να κολλήσω επάνω με τη σιλικόνη και να το κάνω σύντομα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα βέβαια που μπορείτε να κάνετε. Φαντασία να έχουμε και αγάπη για αυτό που φτιάχνουμε. Η κάθε μία λοιπόν μπορεί να κάνει το δικό της δεντράκι και να είναι ιδιαίτερο και διαφορετικό. Έβαλα το αστέρι μου και θα πάρω διάφορες περλίτσες που έχω και ενώ θα μπορούσα να το κάνω με βελόνα και κλωστή και να τις ράψω επάνω, εγώ θα τα κολλήσω, όπως επίσης θα μπορούσατε να κολλήσετε πάνω πολύ μικρά κουμπάκια, πολύ μικρά πομπών. Αν έχετε υπομονή, κάντε μικρά φιωγκάκια με μία λεπτή κόκκινη κορδέλα χριστουγεννιάτικη να κολλήσετε πάνω τις κορδελίτσες. Υπάρχουν τόσες πολλές ιδέες που το κάθε δέντρο μπορεί να είναι διαφορετικό και ιδιαίτερο. Θα κολλήσω λοιπόν διάσπαρτα τις πέρλες μου. Να το δέντρο. Χρόνια πολλά σε όλες φίλες μου. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε και του χρόνου με υγεία. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε το σχόλιο σας. Αν μόλις με ανακαλύψατε, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά.